Κώστας Μουντάκης, λιράρης και τραγουδιστής της Κρήτης, από τους πλέον φημισμένους και από τους πλέον ικανούς παλαιούς εμπειροτέχνες. Γεννήθηκε στο χωριό Αλφά της επαρχίας Μιλοποτάμου του νομού Ρεθύμνης το 1926. Ο πατέρας του Νικόλας έπαιζε λύρα. Ο αδελφός του επίσης λυράρης. Ο ίδιος είναι αυτοδίδακτος. Έμαθε με το αυτί. Με το πάθος δηλαδή που ευαισθητοποιεί την ακοή και την κάνει μάγο δάσκαλο. Παίζει και τραγουδά από μικρή ηλικία. Στα 25 του γίνεται το επάγγελμά του. Μέχρι σήμερα βρίσκεται σε διαρκή δράση. Μια δράση που τον έφερε στην πρώτη γραμμή ανάμεσα στους συναδέλφους του. Η λύρα είναι σήμερα το πρωτεύον όργανο της κρητικής μουσικής. Πότε έφτασε στην Κρήτη και από πού, αν είναι απόγονος της αρχαίας λύρας ή όργανο ανατολικής προέλευσης, είναι ζητήματα που απασχολούν την τεχνική έρευνα και την ιστορική εξέταση. Φυσικά το όνομα και μόνο δεν είναι αρκετό για να βασίσει κανείς την υπόθεση ότι προέρχεται από την αρχαία λύρα του Απόλλωνα, που με την πάροδο του χρόνου έλαβε τη σημερινή μορφή, όπως υποστηρίχθηκε κατά καιρούς από συγγραφείς και λογοτέχνες. Υπάρχουν ωστόσο και κοινά χαρακτηριστικά ανάμεσα στην αρχαία και την σύγχρονη κρητική λύρα, που πάντως δεν πείθουν ότι έχουν μεταξύ τους κάποια εξάρτηση, μια και πολλά άλλα μουσικά όργανα που δεν σχετίζονται με τη λύρα παρουσιάζουν λίγο πολύ τα ίδια γνωρίσματα. Οι λεγόμενοι σκοποί, μια ιδιαίτερη κατηγορία κρητικών τραγουδιών, περιέχουν ένα πλούσιο και αρκετά ενδιαφέρον μουσικό υλικό. Είναι παλιές μελωδίες, λυρικού κυρίως χαρακτήρα και αντιπροσωπεύουν ένα είδος αστικών λαϊκών τραγουδιών της Κρήτης. Ο σταφιδιανός σκοπός που εκτελεί εδώ ο Κώστας Μουντάκης ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Παρόμοιες και σε μερικές περιπτώσεις ταυτόσιμες μελωδίες ανιχνεύονται στη λαϊκή μουσική και άλλων χωρών της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Για τους παλιούς μουσικούς της Κρήτης, ο σταφιδιανός θεωρείται συγγενής του ταμπαχανιώτικου αμανέ της Σμύρνης. Let's go.
είπα αυτός τη φανερώνει. Ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από τα πολλά ερωτικά της Δυτικής Κρήτης. Τραγούδια που από μουσική άποψη έχουν να επιδείξουν την αρετή της απλότητας. Κοινό χαρακτηριστικό της μελωδικής τους υπόστασης είναι η απουσία αλμάτων σε απομακρυσμένα μουσικά διαστήματα. Ο περιορισμός στην περιοχή μιας καθαρής τέταρτης ή πέμπτης που πετυχαίνει κατά κανόνα μια αβίαστη και φυσική μελωδική σύνδεση των μερών των μουσικών φράσεων. Thank you.
Τα αριζίτικα τραγούδια είναι για τους ερευνητές το μοναδικό ίσως φαινόμενο αυτοσυντήρητης αντοχής στη φθορά και την αλίωση που φέρνει ο χρόνος. Τα τραγούδια όπως βρίσκονται τώρα είναι μια παράξενη παρατονία, λέει ο καθηγητής Νίκος Σταυρουλάκης στη μελέτη του «Οι ρίζες των ριζίτικων», που ελάχιστα ταιριάζει και προσαρμόζεται στο καθολικό μουσικό αίσθημα της σημερινής εποχής. Η ιδιοτυπία τους βρίσκεται ακριβώς στο ότι διατήρησαν όλα εκείνα τα παλιά στοιχεία που είναι άγνωστα και απροσάρμοστα στο πολυπίκυλο μουσικό πνεύμα του σύγχρονου λυρισμού. Τα ριζίτικα τραγούδια έχουν ύφος επιβλητικό και αυστηρό, σε αντίθεση με τα τραγούδια της Μέσης και Ανατολικής Κρήτης, που χαρακτηρίζονται από μια ειδιπάθεια και σαφήνεια έκφρασης και μια τεχνική σύνδεση που τους δίνει πολλές φορές όψη πρωτογενών έργων τέχνης. Η ρυθμική αγωγή στα ριζίτικα ξεφεύγει σχεδόν πάντα από τα σημερινά τονικά μέτρα της ποίησης. Ακολουθεί την παράδοση του αρχαίου μέλους και πάνω σε αυτήν έχει προσαρμοστεί ο μουσικός ρυθμός του στίχου. Για το λόγο αυτό, τα τραγούδια παρουσιάζουν ανακατεμένα όλα τα στοιχεία της ρυθμικής μελοποιίας που κρατήθηκαν από τη μακρόχρονη παράδοση. Η σύγχρονη ποίηση του ριζίτικου, μετά τη γλωσσική διαμόρφωση, ακολούθησε τους παμπάλαιους σκοπούς που κινούνται στα όρια των αρχαίων παραδόσεων και μουσικών εκφράσεων. Αυτός είναι ο μουσικός πυρήνας. Ναι. Έτσι, ναι. Αυτός είναι ο μουσικός πυρήνας. Τώρα εμείς, δηλαδή εγώ δεν ξέρω τώρα, οι άλλοι, κάναμε... Αν θα πρέπει αυτά να τα αναλύσουμε σαν αυτοσχεδιασμούς και αυτό θα το δείτε στην πράξη, στην διδασκαλία, στο δύο. Παιδιά, σήμερα έχουμε εκείνο το τραγούδι, το περίφημο του Αρκαδιού. Είναι πολύ εύκολο σε 7-8, αλλά πάρα πολύ αργό. Προσέξτε καθαρά τους τόνους σας. Έτσι αρχίζουμε από το τόνο μη ως εδώ. Μι λα 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 σο λα σι σι σι. Μι λα 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 σο λα σι σι. Όπως μ' ακούτε. Πάμε. Μι λα 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 σο λα σι.
Η συμβολή του Κώστα Μουντάκη στη διατήρηση και διάδοση των στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού γίνεται ακόμα δυναμικότερη με την ενεργητική συμμετοχή του σε μια προσπάθεια οργάνωσης της κριτικής μουσικής σε διδασκαλία, που σαν πρώτο βήμα δεν αποκλείει την πρόκληση του ενδιαφέροντος σε νέους κυρίως μαθητές του για την ανίχνευση και αξιοποίηση των ζωντανών αξιών που βρίσκονται κρυμμένες στο θησαυροφυλάκιο της μουσικής μας παράδοσης. Η παλαιότερη μνήμα της λέξης λύρα, σαν έγχορδο με δοξάρι, ανιχνεύεται σε ένα περσικό κείμενο του 10ου μετά Χριστόν αιώνα. Είναι ένα κείμενο που αναφέρεται στα μουσικά όργανα των Βυζαντινών και ανάμεσα στα άλλα αναφέρει και την λύρα, προσθέτοντας ότι είναι ένα όργανο καμωμένο από ξύλο με 5 χορδές, όμοιο με το αραβικό ραμπάμπ. Πότε η λύρα έφτασε στην Κρήτη δεν είναι ακριβώς γνωστό. Φαίνεται όμως ότι στη διάρκεια του 16ου μετά Χριστόν αιώνα δεν ήταν σε χρήση στο νησί. Από ό,τι λοιπόν συνάγεται από τις γνωστές μέχρι τώρα γραπτές αναφορές, η σημερινή λύρα θα έφτασε στην Κρήτη γύρω στον 17ο αιώνα από την Εγγύς Ανατολή, όπου προϋπήρχε αυτή από την Βυζαντινή εποχή. Χωρί που υπάρχουν σήμερα στην Κρήτη διακρίνονται σε συρτούς και πηδικτούς. Οι πηδικτοί χορεύονται σε όλη την Κρήτη, ενώ οι συρτοί στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνων. Η σούστα ανήκει στους πηδικτούς χορούς, που είναι ζωηροί, γοργοκίνητοι και παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία στη βηματική τους σύνθεση, αφήνοντας πολλές ελευθερίες στους χορευτές για να επιδείξουν την ευκινησία και την αντοχή τους. Την διάκριση σε συρτούς, σιγανούς και πηδικτούς κάνει και ο Χουρμούζης Βυζάντιος στα κριτικά του που δημοσιεύθηκαν το 1848, αναφέρει μάλιστα και την σούστα σαν πηδικτό χορό των δυτικών επαρχιών, εις τον οποίο οι χορευτές κάνουν ταχαία βήματα χωρίς να διαφέρει από την παλαιάν πυρίχινη, διότι καθώς το πάλε εχόρευον οπλοφορούντες και κτυπώντες τα σασπίδα στον μετοδόρι, ούτω και σήμερον ευχαριστούνται να χορεύουν αρματωμένοι και να χτυπούν τους πόδας κάμνοντες διαφόρους στροφάς με πολλήν ευκινησία, επενουμένου παραπάντων του καλού χορευτού. Thank you.
«Τα βάσανά μου χαίρομαι». Ένα παλιό κριτικό τραγούδι που η μελωδία του συναντάται στις μουσικές παραδόσεις και άλλων λαών της Ανατολικής Μεσογείου. Στην Κρήτη τραγουδιέται από πολύ παλιά σαν αστικό λαϊκό τραγούδι. Καταγραφές του έγιναν από τη δισκογραφία των αρχών του αιώνα και σε μια τουλάχιστον από αυτές αναφέρεται σαν κριτικό τραγούδι της ταβέρνας. Ο Κώστας Μουντάκης έχει στο ενεργητικό του μισό σχεδόν αιώνα δράσης σαν εκτελεστής της κριτικής μουσικής. Στο διάστημα αυτό συγκέντρωσε και αφομοίωσε ένα πλούτο στοιχείων της κριτικής μουσικής παράδοσης, φτάνοντας σήμερα να ξεχωρίζει σαν ένας από τους πλέον αξιόπιστους μάρτυρες της κριτικής λαογραφίας. Τα βάσανα με θρέφουνε και οι καημοί με ζούνε. Τα βάσανα με θρέφουνε και οι καημοί με ζούνε.